Δάφνη. Μου άρεσε στην πόλη Κώστα μου, να ξαναπάμε. Ναι, Δάφνη μου, και εμένα μου άρεσε. Αισθάθηκα σαν μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ναι, και ο παπουτσωμένος γάτος. Εκεί στην κόκκινη μιλιά ανατρίχιασα. Η μιλιά να δεις τι έπαθε. Τι έπαθε? Έβγαλε μουσμούλα. Μα γιατί, Δάφνη μου, εγώ είμαι απόγονος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Μάλλον του Ιουλιανού του Παραβάτη. Μαντάμ Δάφνη, του Ευρωπαίου του Υπνοβάτη είναι. Έχω μέσα μου ένα Βασίλειο Βουλγαροκτόνο. Και ένα Κωνσταντίνο Συνταξιοκτόνο. Είμαι ο Λέων ο έκτος ο σοφός. Τώρα πας φυρί-φυρί να ακούσεις το έξυπον του Σοκοντός. Και ένας Ιουστλ. Ναι. Ιουστλ. Ιούστα από εδώ και ακόμα παραπέρα. Ιουστινιανός. Πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Θεοδωρά. Ιουστινιανέ. Θες, Θεοδώρα μου, να δεις την κόκκινη μιλιά. Ας το καλύτερα, Ιουστινιανέ. Αυτό δεν είναι κόκκινη μιλιά. Αυτό είναι οδοντογλυφίδα με ελιά. Την ψήφο μου στο διάολο να πάει. Όσα δεν φτάνει άλλε που πηδάει και τα πιάνει. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός μας έβγαλε φυρμάνι. Τους φόρους να πληρώσουμε να μπούμε στην Ευρώπη. Και όταν Λάρα τραγουδάει με. Όλοι μας ζαλιστήκαμε και πάθαμε αφασία. Δεν είναι χώρα της ΕΟΚ, είναι η Βανανία. Υπέρ της πατρίδος. Δεν είσαι αρκούμενος κατά τη διάρκεια της εκκλησίας. Πού το βρήκαν αυτό το μαλλιά. Διαπλεκόμενοι με ύφος και ήθος. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών, ξυστών, ξυστών. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών. Α, έτσι τέτοιος είσαι. Διαπλεκόμενοι. Κύριε, άρχεται η διαπλοκή. Όχι, κύριε συνάδελφε, δεν άρχεται. Παρακαλώ. Συμφωνώ με τον κύριο συνάδελφο. Εμένα εννοείται, κύριε συνάδελφε, ή τον κύριο συνάδελφο? Τον κύριο συνάδελφο. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Η διαπλοκή σήμερα απεργεί. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ωραία, λοιπόν, η διαπλοκή απεργεί. Σιγά μη μείνω μια ζωή μανάβης. Δεν μπορεί να απεργούν όλοι οι άλλοι κλάδοι. Και εμείς ούτε μια στάση εργασίας. Μπράβο, κύριε συνάδελφε. Σήμερα ήρθε και η σειρά μας. Κατεβαίνουμε σε λαϊκούς αγώνες. Το ποτήρι ξεχύλισε. Εμπρός της γης η βολεμένη. Εμπρός για πιο αδιαφανή διαπλοκή. Κάτω η διαφάνεια. Ζήτω τα σκάνδαλα. Και τον αγώνα μας αυτό θα τον ονομάσουμε χίλιες και μία μίζες. Διαπλοκής ξεκίνημα. Ναι, οι αγώνες. Η διαπλοκή είναι αδιαπραγμάτευτη. Ένα σκάνδαλο στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα. Συγγνώμη, κύριε διαπλεκόμενοι, δεν αφήνετε τα συνθήματα γιατί μπαίνει χειμώνας. Και από το κρύο με βλέπω να γίνουμε Γιώργος Χειμουνέτος. Στείλτε ρε παιδιά κανένα λιόμινο. Και τι είμαστε εμείς, υπεχοδέ. Άλλωστε σήμερα απεργούμε. Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα. Παλεύουμε για το ψωμάκι μας. Μη σου πω και για το
πάτε σπάνι μας. Και για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Λίγες οι πίτες, πολλοί οι μνηστήρες. Της Πινελόπης. Όχι, της Ολυμπιάδας. Καθάρισες καλά, Μαριχαζιά. Καθάρισαν αυτοί που ήρθανε. Μην το γυρίζεις, Μαρί, στο πολιτικό, μην το γυρίζεις. Για την καθαριότης μιλάμε. Κι εγώ για την καθαριότης μιλάω, Μαρί. Πολύ καθαροί ανθρώποι, τίποτα δεν αφήσαν. Όρθιο. Μαριχαζιά, Μαριχαζιά, Μαρία, από σκουπίδι τίποτα δεν αφήσανε. Αφού είχαν φέρει και τους δικούς τους τους σκουρπευγεραίους. Γιατί ξέρουν ότι οι δικοί μας είχαν απεργία. Μη σου πω ότι γι' αυτό έκατσε μόνο 20 ώρες. Ήρθαν ανάμεσα στο break των σκουπιδιαριζίδιων. Αυτοί φταίνε. Άμα τα είχαν μαζέψει, δεν θα τα βρίσκανε οι αναρχικοί. Ποιοι? Οι αναρχικοί, τους κάδους γεμάτους για να τους βάλουν η φωτιά. Τελικά, Μαρή, δεν ήρθουν και έστερα στην Αθήνα. Ο Νέρωνας ήρθε. Και στη δεξίωση, τι νομίζεις ότι γινόταν, Μαριχαζιά, Μαριχαζιά, ρουμαϊκά όργια. Μη πες το έτσι, αυτή η Ολμπράιτ όμως πώς έτρωγε έτσι, Μαρή, πω. Όλο το σεξουαλισμό της το φαΐ τον υβγάζει. Ή βέβαια, δεν κάθεται κανείς να την πηδήξει. Γι' αυτό τρώει συνέχεια, γιατί αυτά που τρώει τα έχουν σκοτώσει πριν. Βέβαια, γιατί αν τα άφηναν ζωντανά, μόλις βλέπαν τη Λουρμπράιτ, θα φεύγαν από το πιάτο. Σκέτη λουκριτή αυγουργία. Μάλλον λουκριτή αυγουδία. Εσύ, τη είδε στη Χίλερη και την Λουρμπράιτ στη δεξίωση. Μα τι είναι αυτά που λες, ρε. Την Λουρμπράιτ και να θες να μην τη δεις, την πιάνει το μάτι σου. Παίρνει λίγο από φουστάνι. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ρε. Ποιο, ρε. Δεν φορούσαν φουστάνια, ρε. Και η Λουρμπράιτ και η Χίλερη φορούσαν πατερόνια. Γιατί, ρε? Διότι είναι γυναίκες με... Μην το πεις! Με προσωπικότητα, ήθελα να πω, ρε. Εγώ πάντως μπερδεύτηκα όταν είδα την Ολμπράιτ με ομπρέλα. Γιατί? Δεν ήξερα ποια είναι η Ολμπράιτ και ποια η ομπρέλα. Σωστά μπερδεύτηκες. Και τα δύο αρχίζουν με ο. Οχ, το μάτι μου. Τι πάθανε, μωρή, και τους γέμισαν ελιές. Όλα τα δώρα ελιές ήταν. Στην Αθήνα ήρθανε ή στην Άμφισσα. Μπας και νόμιζαν ότι στην Αμερική δεν έχουν ελιές. Αφού ο Κλίντον μόλις είδε το σημείτι στα σκαλιά του Μαξίμου, είπε. Πάλι ελιές! Είμαι και Χίλαρη, παιδί, μπερδεύτηκε κι αυτή. Εκεί στην αναδάσωση, αντί να φυτέψει ελιά, πήγαινε αυτή πιο σημείτη. Η κουφάλα. Για την ελιά, λέω, μωρή. Αυτό μπορεί πάλι τι ήτανε. Ποιο, μωρή? Ο έρωτας! Κλίντον Μόνικα! Ω, καλά, ακόμα και είσαι. Μου εξεκού το καλύτερο. Καλύτερο? Καλύτερο δεν γίνεται. Γίνεται, γίνεται και παραγίνεται. Ο κόσμος το έχει τούμπαρο και αυτή κρυφό καμάρι. Ποιοι, μωρή, θα με σκάσεις? Αυτή, μωρή. Ο Χριστόδουλος και ο Ολμπράιτ. Τους είδα. Όλος ο κόσμος τους είδε. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είπανε. Ευχές. Ω, καλά, ακόμα και είσαι. Η Ολμπράιτ γυάλισε του Χριστόδουλου. Τι? Τα σημικά. Ναι, μα τι είπα ο Χριστόδουλος με την Ολμπράιτ. Πίτσι, πίτσι! Μωρή, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Φωτιά δεν ξέρω αν θα πέσει, αλλά ο Χριστόδουλος την έπεσε στην Ολμπράιτ. Και τη χτύπησε. Την έπεσε, μωρή, έμαρη. Ερωτικά την έπεσε, μωρή, καμάκι. Σοβαρά. Και τι της είπε? Σε πάω. Πού? Όχι, μωρή, ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος δεν λέει, σας πάω συνέχεια. Χριστός και Απόστολος. Γλίτσος. Ίδιος ο Κλέτσος όταν την είπε αυτή στην Ολμπράιτ. Αφού λες και αυτές, όταν της έπεσε το μαχαιροπύρουλο, της είπε σκύψε ευλογημένη. Αμα δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πράγματα. Να τα πιστέψει, να τα πιστέψει, αφού της έκλεισε και ραντεβού. Πού, μωρή, στη Μονή Πετράκη. Όχι, μωρή, στην καφετέρια της εκκλησίας. Απαπαπαπα, δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Γίνανε, γίνανε και παραγίνανε. Και μάλιστα έγινε οικείο το κλίμα και ο Χριστόδουλος άρχισε και τα σόκινα ανέκδοτα. Σόπα! Να σου πω, να σου πω το τελευταίο σόκινα ανέκδοτο. Να τα ακούσω, να τα ακούσω. Ελληνοτουρκική φιλία. Λες, μωρή, να τα έκανε όλα αυτά ο Χριστόδουλος. Ναι, μωρή, τα έκανε, τα έκανε. Αλλά ο Χριστόδουλος είναι πατριώτης. Τα έκανε όλα αυτά για να τα ψάλει στην Ολμπράιτ για την Τουρκία του γείτονα. Και τι της είπε? Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Ξέρω εγώ γιατί οι αναρχικοί ρίχνανε στις τράπεζες. Να το πω. Όχι! Ευχαριστώ. Οι αναρχικοί λοιπόν έριχναν στις τράπεζες για να ανέβουν την άλλη μέρα οι κατασκευαστικές που θα φτιάξουν τις τράπεζες. Καλά, ανθίζει υπό Κλίντον το ελληνικό χρηματιστήριο. Έχει μετοχές ο Μπιλ, γι' αυτό το είπε, για να ανεβάσει το μαγαζί. Και ξέρετε ποιες ελληνικές μετοχές έχει ο Κλίντον? Της Inter American, μεγάλη και σίγουρη. Διαπλεκόμενη, διαπλεκόμενη. Είναι μόχελ παΐς, είναι μόχελ παΐς.
Γεια σας. Είναι το άτακτο βίντεο κλιπάτο δελτίο αφιερωμένο εξαιρετικά στο φιλέλληνα πρόεδρο Bill Clinton και την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο κύριος Clinton, όταν είδε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, είπε: «Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια, γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά, γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια, γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά». Κατά την πρώτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Σιμίτη είπε: «Κόφτινε ελεμαρίλε μου, κόφτινε ελένη την ελιά». Μετά στάθηκαν στα σκαλιά του Μέγαρου Μαξίμου, έδωσαν τα χέρια ενώ ακουγόταν το τραγούδι: «Όταν σπίτουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο». Μαρή, ανέβηκε στην Ακρόπολη. Για να πηδήξει. Όχι, Μαρή, Μαρή, χαζιά μου, Μιμίκος είναι. Όχι, ο Γαμίκος. Ο Γαμίκος και η Μέρη. Με την κόρη του Μαρή ανέβηκε, ορίστε δες τους. Έμεινε έκπληκτος. Από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Όχι, από τα Ηρύπια. Λάθος λέει, μη φέρνει εδώ. Εδώ είναι του Κόσοβο. Και μετά, όταν κατάλαβε, πήρε την κόρη του και ατένισε «Μη βλέμμα λάγνο». Και η κόρη του του τραγουδούσε: «Ένα πρωινό η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει στην ακρογιαλιά. Πέλαγο κρυφό. Νέα μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας, κυρίες και κύριοι. Εκτός από την Καριάτιδα που έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν, χάσαμε και δεύτερη από την Ακρόπολη. Συγκεκριμένα, μία από τις Καριάτιδες δεν άντεξε την ομορφάδα της Δεσποινίδος Τσέλσι Κλίντον και μόλις την είδε μπροστά της, έπεσε από τον Ιερό Βράχο και αυτοκτόνησε. Έρευνες διενεργεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ο αστυνόμος Σαΐνης. Πάντως, μπράβο του. Ποιου? Του Κλίντον. Γιατί? Δεν είδες στο Intercontinental τι είπε για τη χούντα του 67. Τι είπε, Μαρή? Ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη σου ζητώ, συγχωρέσέ με. Μετάνιωσα πικρά, το ομολογώ. Το άλλο που είπε ότι οι Αμερικανοί βοηθήσαν τις Έλληνες το 1821. Αυτό δεν το ξέρα, Μαρή. Αφού το είπε. Τι είπε? Αυτό. Μου ξαναρχόνται ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή. Ναι, Μαρή, αλλά ποιοι Αμερικάνοι ήρωες πολέμησαν με τον Κουλουκουτρώνη και τον Καραϊσκάκη? Καταρχάς είναι ο Μίκη. Μετά ο Γκούφι. Ύστερα η Ντόναλντ Ντακ. Σιγά μην πολέμησαν και ο Χιούι, Ντιούι και ο Λιούι. Βεβαίως. Και ξέρω μάλιστα ότι η Μίνι Μάους του Μίκη πήδηξε στους Άλογκο για να μην πέσει στα χέρια του Τουρκώνη. Να σας πούμε εμείς τι είδε ο Κλίντον στην Ελλάδα. Όχι στην Ακρόπολη. Στην τηλεόραση. Φυσικά είδε Εσμεράλδα. Παουλίνα. Και Στεφανόπουλο τον Επίθερχο. Και φυσικά όλα αυτά τα έβλεπε με αυστηρά μέτρα προστασίας. Παρακολουθούσε τις απουνόπερες μαζί με τους άνδρες ασφαλείας ντυμένους με μεξικάνικες στολές. Μία σειρά που έχει ενθουσιάσει τον κύριο Κλίντον και σίγουρα δεν θα ήθελε να τη χάσει είναι τα εγκλήματα. Τόσο που έχει κάνει να μην τα έβλεπε τα εγκλήματα. Να συνεχίσουμε, κορίτσια. Είδε επίσης το «Η ζωή μας μία βόλτα» στο Κόσοβο.
Κάτι τρέχει με τους δίπλα. Με τους Τούρκους. Σύνορα αγάπης. Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά να παραδεχτούμε, κορίτσια, ότι δεν κάθισε να δει μόνο σύριαλ στην τηλεόραση. Ναι, πήγε να δει και την Ακρόπολη. Την κοιτίδα του αρχαίου πολιτισμού. Μπα, κορίτσια, εμένα μου φαίνεται ότι ο Μπίλ δεν ήρθε για να δει την Ακρόπολη, την κοιτίδα του αρχαίου πολιτισμού. Αλλά. Αλλά το Intercontinental. Intercontinental. Ναι, την κοιτίδα του νεότερου πολιτισμού. Γιατί δεν το ανοίγετε, καλέ. Αλλά λες μείνατε. Να το ανοίξω εγώ. Άνοιξε το, αντέχω. Ξεχάσαμε να πούμε και το τελευταίο σύριαλ που είδε ο Μπίλι στην Ελλάδα. Ποιο, καλέ. Η Ολμπράιτ φιλούσε υπέροχα. Ο Χριστός και η Παναγία, μακριά από μας. Ακούσε εκεί η Ολμπράιτ φιλούσε υπέροχα. Φαντάζεσαι να σε φιλήσει η Ολμπράιτ. Το φιλί της γυναίκας αράχνης. Αφού να σκεφτείς, στις φυλακές της Αμερικής, στους μελοθάνατους, βάζουν το εξής δίλημα. Ποιο, ρε? Εκτέλεση στην ηλεκτρική καρέκλα ή ένα βράδυ στο κρεβάτι της Ολμπράιτ. Και αυτοί τι διαλέγουν, ρε? Εσύ τι θα διάλεγες? Η ηλεκτρική καρέκλα. Μεθυσμένος είμαι, δεν είμαι μαλάκας. Γεια σας! Είναι η εκπομπή... Τρέχει κάτι... Τα γύφτηκα! Μία εκπομπή... που μιλάει για όλα... Για όλους και για γκόλους. Σήμερα όμως θα το αλλάξουμε το βιολί. Σήμερα θα πούμε μόνο ευχαριστώ. Και όχι στον Κλίντον βέβαια. Το γνωστό άγνωστο πλανητάρχη. Κι ούτε στο Σιμίτι. Στο γνωστό πολύ γνωστό φακιδάρχη. Εμείς νιώθουμε την υποχρέωση. Και εσείς νομίζουμε. Να πούμε ένα ευχαριστώ. Και ένα καλό λόγο. Και όχι μόνο ένα. Πολλούς. Χιλιάδες. Θέλουμε να πούμε ευχαριστώ στον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο για αυτά που είπε στον Κλίντον. Φίλε Κωστή. Μας πήρε στην καρδιά. Και του Κλίντον του πήρε στα σόβρακα. Φίλε Κωστή Στεφανόπουλος, είσαι στην ψυχή, μάδρη. Όχι στην ψυχή, ρε. Στην καρδιά. Το ίδιο είναι, ρε. Τα είπε σχήμα και τσουβαλάτα. Τους ξυφτέλησες τους Αμερικανούς. Και όχι μόνο τους Αμερικανούς. Και τον Κοκοέ. Και τι τη στέλνανε αυτή τη σπουρή, ρε. Μόνο τον Κωστή, ρε, έφτανε, ρε. Και πώς τα έπαιρνε, παιδί μου, άνθρωπος, ε. Αφού ο Κλίντον ξηροκατάπινε. Η Ολμπράιτ τριλάθηκε, έφαγε 10 μυρίδες σαρνάκι του Αμπελουργού. Μέχρι να τελειώσει την ομιλία του Στεφανόπουλος, μη σου που έφαγε και τον Αμπελουργό. Ο πρόεδρος μας. Μπράβο του. Ένας είναι ο πρόεδρος. Ο Στεφανόπουλος. Τέτοιους πολιτικούς θέλουμε. Ναι, αλλά δεν τον θέλουν οι πολιτικοί, ρε. Του Πασόκ εξανάγκης τον έκανε πρόεδρο δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία που τον είχε βουλευτεί δεν τον ήθελε ούτε τότε, δεν τον θέλει ούτε τώρα. Θέλει το Μητσοτάκι. Λέγανε ότι δεν μιλάει. Ας μιλάει μόνο μια φορά την πενταετία. Ας μιλάει μόνο μια φορά και ας λέει τέτοια, ρε. Να βλέπω τον Κλίντον να θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Επιτέλους, νιώσαμε κι εμείς εθνική υπερηφάνεια. Και μη μας πούνε ότι είναι κακό να νιώθουμε εθνική υπερηφάνεια. Εμείς έτσι θέλουμε να νιώθουμε. Και τέτοια να ακούμε, ρε Κωστή. Κώστας. Σιμίτης. Κωστάκης. Καραμανλής. Κωστής. Στεφανόπουλος. Από τον Κώστα, τον Κωστάκη και τον Κωστή ξέρουμε εμείς ποιο να διαλέξουμε. Αυτό που κάνει τη διαφορά, ρε. Οι άλλοι είναι αυτοί με τους μπλε και πράσινους κόκκους. Και ο Κωστής μόνο με τους γαλάζιους και άσπρους κόκκους. Τους γαλανόλευκους. Νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι, ε. Έτσι, κύριοι τηλεθεατές. Μπορεί να μην συμφωνούν οι πολιτικοί για να τον ξαναβγάλουν πρόεδρο. Αλλά αν δεν συμφωνούν οι πολιτικοί, ας αποφασίσουν να εκλέγουμε εμείς τον πρόεδρο. Κωστή Στεφανόπουλο. Ρε τι. Μήπως και του γλύφουμε. Όχι ρε, όχι ρε. Ένα ευχαριστώ θέλουμε να του πούμε. Κακό είναι. Σε ευχαριστούμε, Κωστή Στεφανόπουλε. Μας έκανε τριφύλι να δακρύσουμε. Τι να σε πούμε άλλο. Καλά ρε, μη συγκινήσει τόσο, θα σε πάρουνε τα κλάματα. Και ξέρεις ρε, έτσι έπρεπε να είναι όλοι ρε, έτσι να τα λένε ρε. Να μην χειροκροτάγαμε την εξαίρεση. Να μην λέμε μόνο ευχαριστώ στην Αμερική. Αλλά σιπηδώ Αμερική όταν χρειάζεται. Αυτό το κάνει το Κοκοέ. Καλά, με τον τρόπο που το κάνει το Κοκοέ, άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Μην ανοίξουμε το στόμα τώρα για αυτούς. Ξέρετε γιατί είναι μόνο αναρχικοί στις πορείες. Γιατί ρε. Γιατί το Κοκοέ δεν προλαβαίνουν να πάνε στις πορείες, γιατί θέλουν να πάνε στα κανάλια. Και τι λένε στα κανάλια, λόγια του Κολοζόφ. Πες το ψέματα. Στη λίγο μόνη πορεία που θα κάνει το Κοκοέ θα είναι από την Αμερικανική πρεσβεία προς τον Πυρισσό. Μην αποπροσανατολιζόμαστε όμως. Γιατί σήμερα είναι μια εκπομπή για όλα, για όλους και για κυρίους, ρε. Σας υποδεχόμεθα καθώς και την κυρία Κλίντον. Σε αγαπάμε, ρε φίλε. We love you. Φιλάγια. Είδες, βρε, τι λένε για τον Στεφανόπουλο. Για σένα να δούμε πότε θα πει τέτοια λόγια ο Κοσμάκης. Μα δάφνη μου, εγώ ήθελα να πω τέτοια πράγματα και χειρότερα στον Κλίντον. Και γιατί δεν τα είπες? Δεν τα είπα γιατί με κρατούσαν. Σε κρατούσαν ποιοι? Οι πράκτορες του FBI. Σε κρατούσαν. Βεβαίως. Και όταν σε άφησαν, γιατί δεν τα είπες? Γιατί μου είχε περάσει. Γιατί ένας, Δάφνη μου.
Πες το δάφνη μου. Γιατί εσύ δεν έπρεπε να κάνεις συνομιλίες με τον Κλίντον. Αλλά. Το πολύ πολύ έπρεπε να είσαι είχε καλέσει η Χίλαρη για τσάι. Τσάι στη Σαχάρα. Τόσο μακριά, να μην σε βλέπω κιόλας. Ay, arriba, y arriba, y arriba, ándale, ándale, ándale. Este un ataque del tíos a las 10 horas. Los Atenas, lambóyalos. Mascoforos, cambaleros, fotiés, anapseros, magazinos, trapeceros, catastimateros. Un vaquero mascoforo me variopula a las quieras cantar. Ya variopula, gapiza, variopula, variopula, San María, jojo, jo. Una noche fiesta en arqueros. Los secam carabineros, bam, bum, dacrigonos, químicos aéreos, nada clamateros, oli vaqueros, alecos paparigos. De cucueros, κυρίως κυλάκος, γαβ γαβ γαβ, βουλευτέρος, σχολιασάρε, γουβέρνο παθοκέρος. Νο προβοκατέρος, αγνώστους γνωστούς καβαλέρος. Βίβα λα λιμπερτά, βίβα κουκουέρος. Λα τρομοκρατία, νο πασαράν. El matador, εκπροσώπους de gobierno, Don Pinocchio, ρέπα, conquistador, σχολιασάρε. La sacaraca de socialismus, αλέκος παπαρίγκος, de cucueros, un grande milagros, atizaceros. No revolución, a Grecia. Vamos a la Chechenia! Per la noticias de noche, Aros Maquialaros, per los Star Channelos, arriba! Bye.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα από το χρηματιστήριο. Σήμερα δεν λέω γάμο τα παιδιλά μου, γιατί απλούστατα φοράω αθλητικά. Κάνε ένα κοντινό ρε μάστορα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω. Γαμώ τα αθλητικά μου πάλι σκόντα. Λοιπόν, ξέρετε γιατί οι αναρχικοί έσπαζαν τις τράπεζες? Γιατί ήταν κολλημένες ένα χρόνο. Γαμώ το κέρατό μου. Ούτε δραχμή πάνω. Και ο Κλίντον αλογομούρισε. Ούτε ο Καραγκούνης, ο πρόεδρος των μετοχών, να ήταν. Μόνο ότι θα πάει 10.000 ο δείκτης. Αυτό δεν μας είπε. Τους τρέλανε όλους, τι ο Intercontinental. Έκανε και προτάσεις, αγοράστε τσιμέντα, κλωστοϊφαντούργικες και παράλληλη αγορά. Τέτοια θέλουμε κι εμείς για να δώσουμε τα ρέστα μας. Καλά ρε, τρελαθήκαμε εντελώς. Παίρνει ένα στο χρηματιστή του και του λέει: αγόρασε, αγόρασε. Τι να αγοράσω, του λέει ο χρηματιστής. Αγόρασε τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, κάμπα. Αφού και ο Μπαρμπαγιάννης, ο περίπτερας δίπλα, μπήκε στο κόλπο κι αυτός. Τι μέτοχες πήρες, Μπαρμπαγιάννη, τον ρωτάω. Μπαρμπαστάθη, μου απαντάει. Βρήκα ένα φίλο μου που από παλιά από το στρατό και τον ρωτάω. Χιώτης είσαι, αν θυμάμαι καλά. Όχι, μου λέει, Μυτιλινέος της 28.900, μου λέει. Μαθαίνουν την αλφαβήτα τα παιδιά μας στο σχολείο. Και πώς την μαθαίνουν, ερωτώ. Και απαντώ, αλφα λύζει, αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Γάματα, δεν μπορώ να το πω. Πάμε παρακάτω. Δέλτα, τρία έψιλον. Ρωτάει στην ιστορία ο δάσκαλος, τι είναι Γιωργάκη η Εγνατία? Τράπεζα, απαντάει. Πες μου έναν ήρωα του 21, ρωτάει πάλι ο δάσκαλος. Παπαφλέσας, λέει ο Θανασάκης. Πες μου κι εσύ, Γιωργάκη, έναν ήρωα του 21, ρωτάει το Γιωργάκη. Παπαέλληνας της 29.750, του απαντάει περήφανα ο Γιωργάκης. Καραμολέγκος, φωνάζει η Λέγκο που έπαιζε κρεμάλα εκείνη την ώρα. Και με ποιους πολεμήσαμε στην Επανάσταση, συνεχίζει τις ερωτήσεις ο δάσκαλος. Με τους Παπατούρκους, λέει ο Νικολάκης. Θα μας τρελάνουν τα τσογλάτια. Ρωτάω τις προάλλες τον ανιψιό μου, ποιος έφαγε την κοκκινό σκουφίτσα? Ο Ινφόρμ Λύκος, μου απαντάει. Καλά, τρελαθήκαμε εντελώς, γάμο τα παιδιλά μου. Αθλητικά φοράω και φεύγω, γάμο τη φάρα μου. Ρε εσύ, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Από ποια χωματερή τα παίρνεις τα ρούχα σου, ρε? Από τη χωματερή Άνω Λιωσίων. Γιατί? Για να είναι λιωμένα. Ένα δελτίο περαιτικό θα πούμε απόψε από το σταθμό. Με λίγους στίχους, λίγη μουσική και λίγο ιστορία ελληνική. Ο πλανητάρχης με μια ομιλία ξαναγράψε όλη την ιστορία. Αμερικάνοι, λέει, το 21 πολέμησαν πλάι σε μένα. Βγήκε ο Ανδρούτσος στο CNN κι ο πλαρχηγό του είχε τον Τζον Γουέιν. Κι η φιλική μας υπεταιρεία εμπνεύστηκε εντελώς απ' την μαφία. Στο Μεσολόγγι στην πολιορκία πολλοί πεθαίναν απ' την ασυντία. Οι Αμερικάνοι πάλι όλα κι όλα στείλανε δυο κυβότια κοκακόλα. Κοκά. Αυτά οι απόψη τα ιστορικά, τα ανέκδοτα τα αμερικανικά. Ποτέ κανείς με τέτοια δεν γελά, γιατί είναι πάντα κρύα και σαχλά. Διαβλεκόμενοι, διαβλεκόμενοι.
Γεια σας, καθηγητής ετυμολογίας και αμερικανολογίας Μπαρμπουνιώτης. Σήμερα θα αναλύσουμε τη λέξη φιλοξενία. Η φιλοξενία, όπως την πρόφερε ο Κλίντον, φιλοξενία. Ούτε μία λέξη ελληνική δεν μπόρεσε να πει καλά. Και έχει και τόσους Έλληνες, λέει, στο Λευκό Οίκο. Η φιλοξενία, όπως αναφέρεται στο λεξικό μου, είναι φυσικά ελληνική λέξη. Αφού οι γνωστοί άγνωστοι άνοιξαν το δικό μου λεξικό πριν ορμήσουν στις βιτρίνες για να δουν την έννοια του όρου. Και την πλήρωσαν, όπως είπαμε, οι βιτρίνες. Όρμησαν εκεί στο κατάστημα ρούχων στο Γιανέτο και τα έκαναν λίμπα. Και όχι μόνο αυτό, το λαιλάτισαν. Και τι άρπαζαν, παρακαλώ, σε αυτή την αντιαμερικανική υποτίθεται εκδήλωση. Αμερικάνικα τζιν. Και δεν μπορούν να βρουν, λένε, αυτούς τους γνωστούς άγνωστοι. Άνετα! Άνετα μπορούν να τους βρουν! Άνετα! Όλοι οι γνωστοί άγνωστοι φοράνε τζιν Αμερικανίνο! Μπράβο, παιδί μου! Πολύ καλά τους τα λες! Ευχαριστώ, μητέρα! Τι τους φταίει ρωτώ τώρα εντωμεταξύ και έκαψαν το εμπορικό του Γιανέτου! Στου Γιανέτου έμεινες εσύ! Εδώ κοντέψανε να κάψουνε τον Τακάπο! Και από Τακάπο θα το λέγαμε Τακάψο! Εδώ, αγάπη μου, ρίξανε μολότοφ στο Κοστέτσου. Και αυτός, χρυσή μου, αντί να φωνάξει την πυροσβεστική, ήταν ανάγκη να φωνάξει τη στιρέλα, τη στιρέλα. Ευτυχώς που δεν πείραξαν του στρογγυλού. Αφού βγήκε ο άνθρωπος την άλλη μέρα και έγραψε με σπρέι έξω από το μαγαζί του, ο στρογγυλός ζει. Ιστορικό μαγαζί. Και ξέρετε ποιος γράφεται σε αυτό το μαγαζί? Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Τι στρογγυλός, όλο στρόγγυλος είναι αυτός. Αν δεν λέγαμε η γη είναι στρογγυλή, θα λέγαμε ο Κωστάκης είναι στρογγυλός. Όπως τη θάλασσα. Αν κοιτάξεις τον ορίζοντα μακριά, θα δεις από το καράβι πρώτα το κατάρτι. Έτσι όταν έρχεται ο Κωστάκης από μακριά, βλέπεις πρώτα το κεφάλι του και μετά το σώμα του. Είναι δυνατόν να θέλει να γίνει πρωθυπουργός με τόσα κιλά? Πείτε μου εσείς, στην ιστορία της Ελλάδας, έναν πρωθυπουργό 100 κιλά. Δεν υπάρχει, άρα και στατιστικά να το πάρεις, αποκλείεται αυτός από πρωθυπουργός. Βεβαίως, κυρίες μου, βεβαίως. Λίγη προσοχή στην εμφάνιση δεν βλάπτει. Συμφωνώ. Και η κυρία Παπαζόη, με συγχωρεί κιόλας, που είναι και κυρία, κάποιος θα πρέπει να τη μιλήσει για μια σχετική δίαιτα. Αφού είδε η Ολμπράιτ την Παπαζόη και δεν ξεκόλλαγε από κοντά της. Μοντελάκι φαινόταν η Ολμπράιτ μπροστά στην Παπαζόη. Λίγο δίαιτα, ρε παιδιά. Ο Βενιζέλ πώς ήταν έτσι. Καθόταν στην πρώτη σειρά στην ομιλία του Κλίντον και είχαν χυθεί οι πατσές στο χαλί. Το σκούπιζε με τις πατσές. Αυτός έπρεπε να κάνει τη διαφήμιση στην απορροφητική σκούπα και όχι ο Γκλέτσος. Βάζει ιδέες, ναι, βάζει ιδέες. Βάζει και κιλά όμως. Πες του τα ρε παιδί μου, να σου λουποθεί λίγο και πάλι μπράβο σου, μπράβο σου. Ευχαριστώ μαμά και μαμά ενώ η Νατάσα. Α, περιποιημένη η Νατάσα. Και πάντα στο στυλ της Νταϊάνας. Μα δεν μπορεί να το αλλάξει λιγουλάκι αυτό το στυλ. Την είδαν και οι Αμερικάνοι του FBI και χέστηκαν από το φόβο τους οι άνθρωποι. Φάντασμα, φάντασμα, φάντασμα φώναζαν. Είδαν μετά και τη Φάνη την Πετραλιά που ήταν ντυμένη σαν τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα έπαιξαν οι πράκτορες. Βγήκαν στις ταράτσες έντρομοι. Και με το που βγήκαν στις ταράτσες τους ήρθαν οι Μολότοφ κατά κούτελο. Και μετά μιλάμε για φιλοξενία. Δεν μιλήσαμε ακόμα για φιλοξενία, αλλά θα σας αναλύσει τη λέξη ο κύριος Κλίντον. Τώρα είμαι στο στάδιο που του μαθαίνω τα ελληνικά. Πες μου στα ελληνικά, φιλοξενία, μικρέ μου Κλίντον. Φιλοξενία. Πες μου, μικρέ βασιλάκι, τη φράση όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πες μου και τι ακόμα σου έμαθα να πεις, μικρέ μου Μίνι. Είμαστε όλοι Ελλήνες. Λοιπόν, είμαστε όλοι μαλάκες, εάν σε ακούμε να λες τέτοια. Όχι, ρε παιδί μου, μη βρίζεις, μη μου το χαλάς τελευταία στιγμή. Ησυχία εσύ, μαμά, δεν ξέρεις. Κύριε, η διαπλοκή συνεχίζεται. Και ενθουσιώδεις κριτικές συνεχίζονται. Άγγιξε την καρδιά μας. Εμάς, άλλος μας άρεσε. Στην πλέπα άρεσε ο Στεφανόπουλος. Ούτε το πρωτόκολλο δεν σεβάστηκε. Επίσημο δείπνο και τα βάλε με τον Μπιλ. Αυτό να το θυμάτε. Προεδρικές εκλογές έρχονται. Και εμείς τότε δεν θα έχουμε ξεχάσει. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που δεν σέβεσαι την ελληνική φιλοξενία και τα βάζεις με τον πρόεδρο Κλίντον? Που και τι δεν είπε για μας τους Έλληνες? Είπε τη μεγάλη φράση «Είμαστε όλοι Έλληνες». Άκου, είμαστε όλοι Έλληνες. Και ποιος του είπε ότι εμείς οι Έλληνες θέλουμε να είναι όλοι οι Αμερικάνοι Έλληνες? Και πώς μιλούσε έτσι τα ελληνικά, ε! Όλοι μαζί. Μάλλον δεν ήθελε να πει όλοι μαζί. Όλοι χαζοί είστε, ήθελε να πει. Και τι μόρφωση ο πρόεδρος, ε! Πλάτωνας. Λένα Πλάτωνος. Φουκιδίδης. Θω, κύριε φυλακή το στόμα μου. Μην το πω, μην το πω. Και τι διάβαζε επίσης ο πρόεδρος? Αριστοτέλη. Τον Αριστό. Παρακαλώ, κύριε μου, όχι εφιολογήματα τέτοιες ώρες. Διάβαζε Αριστοτέλη τα πολιτικά.
Τα πολιτικά διάβαζε και τα πολεμικά. Αν δεν διαβάζεις, δεν πας μπροστά, δεν πας. Μασάλα γιαούριδες, καρδασιλάρια βρουμ καρδάς. Μα στείλατε και το τσουρούτε φέντη ηλιά Ισταμπούλ. Τι σερμπέ τσουτσουκλερή με αυτό μπρε. Αμάν, 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 αμάν. Το τσαταλιασμένο. Αυτό είναι για δάχτυρδι μπρε στα γόνατα. Δάχτυρδι, δάχτυρδι. Απόγονο τα μάμ του Κολοκοτρώνη και του Τζαβέλα του Λάμπρου. Αχ, πα, 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 πα. Σκιάχτηκα μόλις το είδα από κοντά. Κιότεψε όλη η Τουρκιά. Σαν τη μάστιγα του Αλάχ μπρε. Το Τζέκινσχαν. Μη το αφήνετε μπρε καρτάσια αυτό όξο. Κρατάτε το μέσα, τρομάζει όλο τον κόσμο. Πήγε ψυχή μου στην Κούλουρη μόλις τώρα. Ίδιο το Ηρακλής Τσέπης. Σουλεϊμάνο Γλουμπουρντά, που ήρθε Αθήνα για άρση βαρών. Εσείς στείλατε Σιμίτ Πασά, εμείς στείλαμε Σουλεϊμάνογλου, ίδια μηγέθη. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Άμα στείλετε Βενιζέλο Μπαμπάτσκο, εμείς θα στείλουμε Ντεμιρέλ Μπόλικο. Άιντι, άιντι, χαϊρλίδικα. Τώρα που έφυγε και του Χαϊβάν Μπαρούτ, του Κλίντον, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Γροσόζικο μελέτη τζάνε, τζαναπέτη κεφάρα, γροσός λαμά, όλο έβρεχε μπρε. Και τώρα που πήγε Φλωρεντία πριν λίγες μέρες, πάλι έβρεχε. Και σε εσάς και σε εμάς παντού σε όλο τον κόσμο βρέχει όπου πάει. Αισίχτερ τον Ντομούς και ο Πέκ και ο Πέογλου, το γιαλάν γιαλαντζί μπρε. Όλο ψώματα μπρε, τι ψώματα ήταν αυτά που είπε μπρε. Και σε εσάς και σε εμάς, Χάγη είπε, Αιγαίο είπε, Κυπριακό είπε, στο άλλο γιαλάν γιαλαντζί, εγώ τι ρε, γιαλαντζί. Και μπορεί τα πλανητάρια. Εσύ μη τη τραπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα. Φουλαριστό τραβάουνε. Μας τους εμιγρέ. Για την Ευρώπη όλα τα σπαράλιασα. Ποτέ εγώ χατήρι δεν τις χαλάσα. Για την Ευρώπη όλα τα σπαράλιασες. Ποτέ εσύ χατήρι δεν τις χαλάσες. Έκοψε το βήχα. Όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, έχ να πει να μην πει. Για την Ευρώπη εγώ σας λέω λαλίσα. Γι' αυτό και χρόνια τώρα σας τα ζαλίσα. Για την Ευρώπη εσύ σου λέω λαλίσες. Γι' αυτό και χρόνια τώρα μας τα ζάλισες. Βρε για βρον πάσα σημείτη. Μη μας κόψεις το Ελσίνκι. Ευρώπη τον Κουρκούτ. Μη γίνει ο Ετζιβιτ Μπαρούτ. Καρτάσια στην Εόξα λέω πως θα δω. Γιατί πάντα το λόγο μου εγώ κρατώ. Καρτάσια στην Εόξα μας λέει πως θα δει. Γιατί πάντα το λόγο του αυτός κρατεί. Σομπρέρο, μας φοράει το βακέρο. Έριξε τον πληθωρισμό. Συνέχεια μας το λέει αυτό.
πάντα η Ελλάδα κι ο πολίτης δήλωσα. Γι' αυτό κι όλους τους Έλληνες τους ψήλωσα. Πρώτα η Ελλάδα κι ο πολίτης δήλωσες. Γι' αυτό και μόνο εσύ κοντέ δεν ψήλωσες. Ναι. Τόλι σκέτος, 16 βάλβιδος να πούμε, με η Τζέξον, 2 αεροσάκι, έξτρα μοντισέρια, βαλβολινάτος και σούπερ Κατερίνα Θάνου. Να με φτύσω. Έλα, πόε παιδί μου, είμαι να πούμε ωραίος, ποιος είμαι, ο Σφαγιανάκης της μικράς οθόνας. Και μετά τα ενθουσιώδη χειροκροτνήματα, ξεκινάω να πούμε από το δεύτερο τον κύριο Κωστάκης. Κύριε Καραμαλής, ρωτνάω, για πες με, πιστεύεις ότι στις επεργόμενες εκλογές θα είσαι πρωθυπουργός? Το πιστεύω ακράδαντα. Κι εγώ το πιστεύω. Κι εγώ πιστεύω εις ένα χοντρό Κωστάκη Παντοκράτορα. Μαζί σου ρε μεγάλε να πούμε όλοι εμείς οι οπαδοί σου. Ούχου παιδί μου. Γιατί εμείς για ένα πράγμα να μην σε προσκυνάμε. Για να γεμίσετε την Ελλάδα κουλοχέριδες. Μέσα είσαι ρε παιδί μου. Θέλουμε να τα οικονομήσουμε να μην και όλοι μαζί να χτίσουμε τη μεγάλη ιστερική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χτίζεται με κουλοχέριδες. Αλλάζω απότομα να πούμε και φρυδιαστικά κατηγορνία ερωτηνήσεων αμέσως τώρα και σε ρωτήνω κάτι προσωπικό. Ρε παιδί μου, πώς πάγινες πάλι, από πότε προσπαθείς να κάνεις δίαιτας? Από το Δεκέμβριο του 93. Οχ, αγκετούν, του 93, πόσα χρόνια πέρασαν δηλαδή? Περάσαν 6 χρόνια από τότε. 6 χρόνια, οχ. Εγώ έμαθα πως υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για να χάσεις κιλά. Και αυτός ο τρόπος είναι να ονομάσουν τη Ριγίλης Ριγίλη Diet. Εσύ τι λες? Αλίμονο. Αλίμονο στα γουρουνόπουλα και στα γαλόπουλα να πούμε που στενάζουν. Έχεις στενάξει το μαγέρικο της Βουλής. Έμαθα ότι προχτές είχες φάει το φαΐ. Από όλο το φάσμα της εθνικής αντιπροσωπείας. Και μείνανε νηστικοί όλοι οι βουλευτές να πούμε. Αλλά σήμερα για να σου τη σπάσουνε και για να μην τα φας πάλι όλα. Κρύψανε το φαΐ καθώς και τα σαντούιτς. Δυστυχώς, de facto και τα δύο έχουν γίνει σήμερα. Ωραίο το de facto το φαΐ. Ωραίο είναι. Ναι. Εσύ τι τους είπες? Πολιτική τσίπα δεν έχει κανένας. Μωρέ, πέτσα κοτόπουλο ρώτησες άμα έχουν, αλλά άντε τώρα. Και κάτι τελευταίο αρχηγέ του γάλακτος. Τι νομίζεις ότι αποτελεί το κόμμα σου? Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος. Να ξεκινήσουμε. Τι θα κάνουμε, μεγάλε. Θα κοιταζόμαστε να πούμε. Ερώτηση πρώτη. Ρωτήνα. Ήρθε ο Κλίντον. Ωραία. Θα μιλάμε γι' αυτό καμιά εβδομάδα. Ωραία. Αλλά έρχονται και μετά εκλογές. Ωραία. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατήσει τα κάβουνα. Το ποσοστό του Πασόκραμ, τι έγινε, είναι πάνω ή κάτω? Έπεσε στο 2%. Πόσο είναι? 2%. 2,2. Είναι όμως πάρα πολύ ψηλό. Αυτό δεν είναι ποσοστό κόμματος. Αυτό είναι νικοτίνη να πούμε. Πανολεθρία θα πάθετε, ρε παιδί μου. Ποιο το αρνείται αυτό? Το παπά και το διορθώσει, αλλά μπω. Ρε παιδί μου, για να αναστρέψετε το κλίμα, α πούμε, που λένε, ρίξτε καμιά παροχή μέχρι τις εκλογές. Σε δραχμές. Βέβαια σε δραχμές. Να ανεβάσετε τους μισθούς, να πούμε. Το πιάσει το νόημα. Για να κερδίσετε τις εκλογές, ρε παιδί μου. Αν παραπονιέται και ο Στέλνης. Μέχρι ποιο ποσοστό θα φτάσει το Μηνιάτικο? 230, αν δεν απατώμε, δισεκατομμύρια δραχμές. Πόσο? 230, αν δεν απατώμε, δισεκατομμύρια δραχμές. Πολλά είναι, ρε παιδί μου. Θα ρίξεις έξω το κράτος, θα δώσεις τόσα δισεκατομμύρια στον καθένα το μήνα. Κόψε κάτι, κόψε κάτι. Δώσε λιγότερα. Πες ένα άλλο πόσο μηνιαίου μισθού που θα τάξετε. 150 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τσουρέ! Προχωράμε να πούμε το κέντρο, ναι. Ξέχασα να σε ρωτήσω, ρε Γιάννο. Ως υπουργός οικονομικών, καταρχήν, να ρωτήσω τι δώρο πρόσφερε στον Κλίντονα. Βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης. Αχού, βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανση εδώ στον Κλίντονα, ρε. Του έδωσε εσύ με τα χέρια στον πιτόνι ή κανένα άλλο? Ο πρωθυπουργός. Και πώς μπορείς και το σήκωσε. Αυτό είναι πιο ψηλό το πιτόνι από αυτόν. Μεγάλο δώρο του κάνατε, ρε, ανοιχτό χέρι. 150 δισεκατομμυρίων δραχμών. Απαπαπαπαπα. Αυτό θα πει ανοιχτό χέρι σαν κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, κύριση, ήταν μια συνέντευξη του Τόλι Σκέτου με τον κύριο Χάνο. Όχι, ε. Ζόρι, λάθος.
τον κύριο Γιάννο Παπατονίου που του δίνω την ευκαιρία. Φαγούρα έχω, ρε, πούστη. Να επανορθώσει. Πόσο είναι το ποσοστό του Πασόκ? 2%. Αδιόρθωτος, κυρίες και κύριοι. Μη σου πω όμως αντί μεγάλες είναι. Παρακαλώ, δεν άκουσα. Όχι, κύριε Πατάκη, εντάξει. Τίποτα δεν είπα. Έχουμε κάτι άλλο? Πώς δεν έχουμε, καλά. Μια γενικότερη ερώτηση για σένα, να πούμε. Μπράβο. Μας έχεις άξει, ρε παιδί μου, στις ψευτιές. Γιατί τις λες? Προς το συμφέρον της χώρας. Τι λέει, ρε. Για το συμφέρον της χώρας λες ψέματα? Δεν είναι δυνατόν να μην ερωτήσετε αυτή την. Τι γελάτε, Μωριούλη. Καλά μας δουλεύετε όλους, να πούμε. Για να γίνουν όλα αυτά που λέει το Πασόκ, πρέπει να περάσουν αιώνες. Ναι. Χιλιετίες. Είναι σίγουρο αυτό? Από πρώτο χέρι. Α, καλά, δεν παίζεις εσύ να μου. Λοιπόν, μπαίνω κι εγώ έτσι δυναμικά και ρωτάω. Τον Αρσένη, ρε. Γιατί τον έχετε στην κυβέρνηση? Δεν έχει άλλο αντικείμενο. Και επειδή δεν έχει άλλο αντικείμενο να πούμε, πρέπει να του το δώσετε να παίζει με την παιδεία. Εσύ αν ήσουν μαθητής και είχες υπουργό τον Αρσένη, τι θα ένιωθες? Μία ανησυχία. Ακριβώς. Να σε ρωτήσω τώρα. Ο Βενιζέλος τώρα, τον είδα χθες στη δεξίωση να πούμε, άρχισε κέντρο και ούτε δεν τελείωνε να πούμε. Πότε θα τελειώσει το δείπνο? Στις αρχές Δεκεμβρίου. Καλά, άστον να χλαπακιάζει. Έχουμε κάτι άλλο? Σε ευχαριστάω πολύ να πούμε, ο ογκοδέστατε μου, και περνάω στο νούμερο 1. Οχου! Όλα για σένα, ψηλέ μου, και δυνατά φιλένια μου. Θρύλε ολέ μου, Κώστα μου, στη μύτη μου και φαγκιδομνίτη μου, να πούμε. Για πάρτι σου, ρε, για πάρτι σου έχω γράψει το τραγούδι του Κοντού, αδερφού. Στη μύτη μου εσύ, καϊτέ μου, πότε θα την κοπανίσεις, πέ μου, στη μύτη μου εσύ, θεέ μου. Καλά, έλα στη Μερσεντέ μου. Ποιος και φέρεις και Λίτσος και Λιάτσος και τα Σόκα Βαδίας. Το λισκέτος, ρε, ο του ταγαμών και δέρνων της ποιησης και της τυχοπλοκλίας, να πούμε. Ψηλέ μου, ρωτνά, πώς θα βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές? Με τη βοήθεια του στρατού, του Ερυθρού Σταυρού, των Δήμων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολλών εθελοντών. Εθελοντών, αυτό είναι αλήθεια. Χρειάζονται πολλοί εθελοντών. Εντε, πώς το πες, ρε παιδί μου, για να ξαναβγεις να πούμε. Αυτός κάνει το μαγνητόφωνο μόνος του μπρος πίσω. Να σε ρωτήσω όμως, πού την πας τη δουλειά με τα καζίνο και το τζόγο, να πούμε. Όλα για την Κονόμα. Τι πιστεύεις για την Κονόμα και την Απάχτη? Πρέπει να είναι σταθερά χαρακτηριστικά της πολιτικής του κράτους. Τι πιστεύεις για τα διαπλεκόμενα και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τα κομπινιλίκια, να πούμε? Τι χρειάζονται? Χρειάζονται εμψύχωση. Ναι. Χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια. Ναι. Χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων. Από μένα την έχουνε, να πούμε, μέσα και εγώ στον κλόπο. Μετά το βίντεο Λότο, εγώ από μόνος μου, να πούμε έτσι για πάρτι σου, θα βγάλω και το βίντεο το Λιλότο. Και έτσι το λοτάρισμα θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Αυτός είσαι, ρε μεγάλε, να πούμε. Η ρουλέτα τώρα δικαιώνεται. Και δικαιώθηκε. Μπράβο της ρουλέτας για την προσφορά της. Αυτή είναι η προσφορά της κυβέρνησης Μύτη προς την ελληνική νεολαία. Τσούρε, Κωστάκης, εδώ μιλάμε για business στα Βαλκάνια, ρε, τσούρε. Σοβαρά. Χαμένα τα έχεις, αμώ. Σκέψου, άμα έρθεις εσύ στην κυβέρνηση, να πούμε, τι θα μας λες. Τι μου λες, έχεις ετοιμάσει, να πούμε, εσύ, κάνα πρόγραμμα? Για πέ μου με τη σειρά, τι θα κάνεις? Ακούω. Πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον. Ναι. Τρίτον. Μάλιστα. Συνέχα. Με αυτά που θα κάνεις έτσι αναλυτικά. Τέταρτον. Μάλιστα. Πέμπτον. Μη μου πεις μετά έκτον. Έκτον. Όχι, ρε παιδί μου, φοβερό κυβερνητικό πρόγραμμα. Μετά. Έβδομον. Καλά, άμα σε αφήσω να πούμε, θα πεις όλη την αριθμητική απόξω. Πρώτον. Α, καλά, καλά, τα μάθαμε αυτά. Κανα καινούριο πες μας. Όγδον. Όπα μεγάλη, με φτιάνεις. Παιδάκι μου, οικονομολόγος σχέτος, να πούμε. Φαντάζομαι άμα βγεις εσύ πρωθυπουργός, τι μεθόδους θα ακολουθήσει η κυβέρνηση που θα κάνεις. Αναξιοκρατίας. Ναι. Αδιαφορίας. Ναι. Ανευθυνότητας. Ναι. Και ανικανότητας. Και τι θα πετύχεις να κάνεις με όλα αυτά, να πούμε? Μια Ελλάδα δηλαδή ξέφραγο αμπέλι. Τι να σου πω, ρε. Δεν αντέχεις ερωτήξεις, να πούμε. Τόλι σκέτος. Εγώ ρωτνάω και εσύ δεν απαντνάς, να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Together. Α, σας το είπα ότι μικρός εμένα η μάνα μου με together συνέχεια και μερικές φορές με together για να μην φάω πάλι το γλυκό από το βάζο. Διαπλεκόμενοι, διαπλεκόμενοι. Είναι μόχελ παΐς, είναι μόχελ παΐς. Δαφνή. Κωστέ. Δαφνή, θα μου κάνεις την απονομή? Ορίστε. Λέω, θα μου κάνεις την απονομή? Δεν είπε ο Κλίντον ότι δικαιούμαι μετάλλιο για τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας? Ναι, αλλά ο Κλίντον ζει στην Αμερική, δεν πάει να αγοράσει εδώ στο σούπερ μάρκετ. Μα τι μου λες, Δάφνη μου, εγώ έχω κάνει την οικονομία. Θα σου έλεγα τι την έχεις κάνει την οικονομία και θα σου έλεγα επίσης τι έχεις μπερδέψει.
αυτό που λένε με τις βόρτσες. Δεν θα το πω τόσο χοντρά, αλλά έχεις μπερδέψει το χρηματιστήριο με την οικονομία. Είναι αυτό που λένε, έχω μπερδέψει τις βούρτσες με τις φούσκες. Μπορεί το έχεις πιάσει το νόημα. Ναι, αλλά δεν έχω πάρει ακόμη το μετάλλιο για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Φαγωμάρα με το μετάλλιο. Εσύ είσαι μαζί Πύρος Δήμας, Καγιασβίλη, Σαμπάνης και Τζελίλης μαζί. Άρση Βαρών. Όχι, Άρση Ελιών. Θα μου κάνεις την απονομή επιτέλους. Στο κρεβάτι. Πώς, στο λευκό οίκο. Αφού το θέλεις τόσο πολύ, να στο βάλω. Πανέτοιμος είμαι, Δάφνη μου. Άντε, και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Βεβαίως, Δάφνη μου, βεβαίως. Μα αυτός είναι ο αμερικάνικος εθνικός ύμνος. Με τι θα σου βάζει εσένα, τον ελληνικό? Βεβαίως. Άντε, να σου κάνω και το χατήρι. Δάφνη. Σκάσε με, μη μιλάς όταν παίρνει το εθνικός ύμνος. Μάλιστα. Καλά, θα πάθεις τίποτα από τη συγκίνηση. Μα πήραμε ολόκληρο μετάλλιο από τον Κλίντον. Βάζω στοίχημα ότι εσένα το μετάλλιο θα σου το δώσει και ο Μπλερ. Της αδελφής χώρας της Αγγλίας. Μόνο η Αγγλία είναι αδερφή χώρα, όλοι είναι εκεί. Θες να πεις τίποτα με αυτό που είπες για τον Μπλερ? Όχι, αυτός δεν θα έρθει στην Ελλάδα για να δει εσένα, αλλά τις αδερφές ψυχές. Εμείς είμαστε αδερφή χώρα με την Αγγλία. Και όχι μόνο με την Αγγλία, αδερφή. Μωρέ, καλά έκανε ο Κλίντον και σε έφτισε. Τι με έφτιασε, Δάφνη μου, αφού με έβαλε Βαλκανιάρχη. Αυτός πλανητάρχης και εγώ Βαλκανιάρχης. Άρχης, σκέτος, μωρέ. Αχ, μωρέ, Στεφανόπουλος που σας χρειάζεται. Μα τι μάνια είναι αυτή με το Στεφανόπουλο? Θα αρχίσω να τα παίρνω. Καλά, πώς τραβώθηκα. Πώς τραβώθηκα εγώ και πήρα εσένα αντί για το Στεφανόπουλο. Τι μου λένε, παιδί μου, εγώ είμαι Ντούραλεξ. Τι, ο Στεφανόπουλος τι είναι, είναι ένα χούφταλο μπροστά μου. Άρχισε τις διαβολές του ανθρώπου. Δάφνη, Κωστά. Δάφνη μου! Χοντούρα, λεξικόπρα της Ντελόγγι. Δάφνη μου! Θες να δεις την Ντελόγγι? Ας το, Κώστα μου, καλύτερα. Αυτό δεν είναι Ντελόγγι, αυτό είναι δυο πόντι. Γι' αυτό έπρεπε να σου δώσει μετάλλιο ο Κλίντον. Δάφνη! Σκάσε με και τιμή σου. Συγγνώμη, κοιμή σου! Να χαθείς. Για να δω, κερατά. Να δω κάτι. Ας το, έφυγε, λείπει!